Αλλεπάλληλες εστίες φωτιά στην Ήπεθρο έχουν σημάνει συναγερμό στην πυροσβεστική που τρέχει να προλάβει τα χειρότερα, όπως έγινε στην περίπτωση Πυρκαγιά στο Μελιδόνι Μυλοποτάμου, όπου φλόγες έφτασαν σε απόσταση αναπνοής από τα σπίτια του οικισμού. Υπήρχε ελαφρώς κίνδυνος, μπορώ να πω, αν μπορώ να το χαρακτηρίσω έτσι, και στο μουσείο που υπάρχει στο Μελιδόνι. Η φωτιά ξέσπασε στις 10.30 το πρωί. Εξαιτίας των θυελωδών ανέμων πήρε γρήγορα ανησυχητικές διαστάσεις. Επί τόπου έσπευσαν 20 άνδρες με 8 οχήματα που κατάφεραν γρήγορα να οριοθετήσουν τη φωτιά και να αποσοβήσουν τον κίνδυνο. Οι αλλεπάλληλες πυρκαγιές στην Ήπεθρο και οι θυελώδεις άνεμοι κρατούν τα τελευταία 24 ώρα σε κατάσταση συναγερμού την πυροσβεστική. Για όσους αγνοούν τις προειδοποιήσεις, η υπηρεσία προειδοποιεί με συλλήψεις για εγκληματική αμέλεια. Από χθες έχει κληθεί η υπηρεσία μας σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Από τα Χανιά μέχρι και τον Άγιο Νικόλαο, γύρω στις 15 περιπτώσεις που πρόκειται για πυρκαγιές από υπολείμματα καλλιεργιών. Θέλω να θυμίσω στους συμπολίτες μας ότι απαγορεύεται η χρήση φλόγας υπό αυτές τις συνθήκες, παρόλο που η υπηρεσία μας δεν έχει τιμωρητικό χαρακτήρα, θα προβεί σε κυρώσεις σε όσους έχουν αυτή τη δραστηριότητα και δεν συμμορφώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις. Μόνο στην περιοχή των Χανίων, στη διάρκεια της νύχτας που πέρασε, ξέσπασαν πυρκαγιές σε 4 διαφορετικές εστίες. Εξαιρετικά αυστηρές είναι οι νέες κυρώσεις που θεσπίστηκαν και θα επιβάλλονται πλέον τόσο για την πρόκληση φωτιάς από αμέλεια, όσο και για την παράβλεψη της υποχρέωσης καθαρισμού οικοπαίδων στη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Επιβάλλει στους ιδιοκτήτες οικοπαίδων εντός οικισμού και στην καύση, την απαγόρευση της καύσης των ξερόκλαδων ή άλλων υλικών μέσα ή κοντά σε κατοικημένους χώρους. Πρέπει να δημιουργείται αντιπυρική ζώνη, πρέπει να σβήνεται η εστία της πυρκαγιάς από υπολείμματα καλλιεργιών μετά το πέρας, πρέπει να υπάρχει παροχή νερού, είναι διάφοροι όροι που οι οποίοι προβλέπονται και γενικά με αυτές τις συνθήκες που έχουμε αυτές τις μέρες, καλό είναι να αποφεύγεται εντελώς, διότι απαγορεύεται από τον νόμο η χρήση φλόγας σε υπαίθριες εργασίες.